Οι σάλπικες της αλήθειας, ένα άλλο μάθημα. Σε μια κατασκήνωση, μια ομάδα ξεκίνησε για την κορυφή. Οι κατασκηνωτές είχαν στα χέρια τους ένα μικρό γενικό διάγραμμα. Όμως το έδαφος είχε πολλές πτυχώσεις και δασωμένες περιοχές. 2-3 φορές έχασαν τον προσανατολισμό τους, με κίνδυνο να κρεμοτσακιστούν σε χαράδρες επικίνδυνες. Ευτυχώς μερικοί βοσκοί που τους είδαν έτρεξαν πίσω τους. «Ε, πού πάτε?» «Δεν βγαίνει από εκεί», τους φώναξαν. «Θα τσακιστείτε, λάτε πίσω να σας δείξουμε εμείς το μονοπάτι». Και έτσι η ομάδα σώθηκε από βέβαιο χαμό. Κάτι παρόμοιο συνέβη πολλές φορές και με τον Ισραηλιτικό λαό, τον οποίον ο Θεός είχε διαλέξει για το λυτρωτικό του έργο. Συχνά οι Ισραηλίτες παρεπλανήθηκαν και περιπλανήθηκαν στις κακοτοπιές της ειδωλολατρείας και αμαρτίας και έχασαν το δρόμο τους που έπρεπε να βαδίσουν. Είχα βέβαια μπροστά τους τον νόμο, για τον οποίο μιλήσαμε στο προηγούμενο μάθημά μας, αν θυμόστε. Όμως όλο και λησμονούσαν και κατρακυλούσαν στον γκρεμό. Τότε ο Θεός έστελνε τους προφήτες του για να σώσει το λαό από την καταστροφή και να τους δείξουν τη σωστή πορεία. Τι όμως ακριβώς ήταν οι προφήτες, ποιο ήταν το έργο τους? Για να καταλάβουμε καλύτερα τα πράγματα αυτά, ας δούμε τη ζωή ενός από τους μεγαλύτερους προφήτες που ήταν ο Ιερεμίας. 2 ώρες βόρειο-ανατολικά της Ιερουσαλήμ υπάρχει ένα μικρό χωριό ή Ανατά. Ανατά. Στο τέλος, στο μέρος αυτό, όπου άλλοτε βρίσκονταν μια μικρή κομμόπολη, η Αναθόβ, γεννήθηκε γύρω στα 650 π.Χ. ο Ιερεμίας. Η πνευματική και πολιτική κατάσταση των Εβραίων εκεί την εποχή ήταν ζωφερή. Έτσι, το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ είχε ήδη καταληφθεί πριν από έναν αιώνα, 100 χρόνια δηλαδή, το 721, από τους Ασσύριους. Το νότιο βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους. Η Ασσυριακή πολυθεία έχει βαθιά εισχωρήσει στη ζωή της χώρας. Στην αυλή του ναού του Σολομώντας τώρα υψώνονται τα θυσιαστήρια του Βάαλ και άλλων θεών των Ασσυρίων. Το είδωλο της Αστάρτης θεσπόζει στον ιερό χώρο μαζί με όλα τα ακατανόμαστα ειδωλολατρικά έθιμα που είχε η λατρεία της. Πολλοί άριθμοι ιερείς, εγκαταστημένοι σε ολόκληρη τη χώρα, υπηρετούν τα θυσιαστήρια των πολλών ξένων θεών, στους οποίους θυσιάζουν όχι μόνο ζώα, αλλά και αθώα, προσέξτε, παιδιά. Διαβάστε, όσοι έχετε την Αγία Γραφή, ειδικά την Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο Ιερεμίας, τι κάνει αυτό, στο κεφάλαιο γάμα, ακούστε, 3 δηλαδή, 24, 19, 4-5. Αντιλαμβάνεστε, δεν σας λέω ψέματα, δεν έχω καμία διάθεση τέτοια. Ούτε φυσικά ο συγγραφέας του Ιερού Βιβλίου, ούτε και αυτός που μας φτιάχνει την κατήγηση, που είναι ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων Αναστάσεως. Παράλληλα, με τη θρησκευτική κατάπτωση, όπως πάντοτε, προχωρεί και η ηθική και κοινωνική διαφθορά. Οι ισχυροί της ημέρας καταπιέζουν χωρίς τροπή τους φτωχούς, τα ορφανά τους αδύναμους, πλουτίζουν με αθέμητα μέσα. Κύριε, λέει σου, η αδικία, η ανηλικρίνεια, η κλοπή,
Η κάθε είδους ανηθικότητα είναι στην ημερήσια διάταξη. Ακούτε φίλοι και φίλες, αγόρια μου και κορίτσια μου. Οι πνευματικοί ηγέτες του τόπου αντί να ανακόπτουν, διευκολύνουν τα κατρακύλισμα του λαού για το παραδείγμά τους. Μήπως σας θυμίζει τίποτα αυτό? Αυτή η πνιγυρή ατμόσφαιρα πλανιέται στη χώρα όταν ο Θεός καλεί το 627 στο προφητικό αξίωμα το γιο του ιερέα Χελκία τον Ιερεμία. Ο Ιερεμίας τα χάνει μπροστά σε αυτή την τιμή και την ευθύνη. Στην αρχία τη στέκεται. «Όπα το δύναμε Κύριε», λέει, «δεν μπορώ, δεν γνωρίζω να μιλώ, είμαι ακόμα τόσο νέος». Τι του λέει? «Μη φοβάσαι», τον ενισχύει ο Θεός, «εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε προφυλάσω από τους κινδύνους». Και για να επιβεβαιώσει πιο αισθητά την υπόσχεσή του, αγγίζει το στόμα του Ιερεμία και προσθέτει: «Να, έβαλα τα λόγια μου στο στόμα σου. Να, σε εγκατέστησα σήμερα προφήτη επί λαούς και βασιλείς, για να ξεριζώνεις, να γκρεμίζεις, να καταστρέφεις, να ανοικοδομείς και να φυτεύεις». «Κύριε Ιησούς Θεέ, εκφελεσόν». Ιερεμίας 1:4-10. Με τη συμβολική αυτή πράξη του, ο Θεός τονώνει το διστακτικό νέο και δείχνει ότι με το έργο που του αναθέτει θα είναι το στόμα του Θεού, και του αποκαλύπτει ότι η αποστολή του είναι να ξεριζώνει την ασέβεια και να φυτεύει την αρετή. Τι ωραίο πράγμα, αλήθεια, αδέλφια μου και αδελφές μου. Φίλοι και φίλες μου, αγόρια μου και κορίτσια μου, ο προφήτης υπακούει στη φωνή του Θεού και αρχίζει το έργο του. Με τα πρώτα κηρύγματά του σφυροκοπά την ειδωλολατρεία και τη διαφθορά. Μιλάει με γλώσσα παραστατική, αποστομωτική. Ο λόγος του κυλάει γεμάτος δύναμη, αλλά και θέρμη ποιητική, σαν ένας αστραφτερός πύρινος ποταμός. Κάποτε ο λαός φαίνεται να συνέρχεται, όμως η μετάνοιά του αυτή δεν έχει βάθος και διάρκεια, γιατί γίνεται από λόγους ανάγκης, για την κατάπαυση μιας σκληρής ανοβρίας. Ο προφήτης αρχίζει να κουράζεται, τα μελαγχολεί. Κοιτάζει πίσω του, κόπους του. Η καρπή του είναι τόσο λιγοστή. Η απογοήτευση εισδύει στην καρδιά του, τη σφίγγει, την πιέζει, την κάνει να ματώνει. Ο Θεός και πάλι τον ενισχύει, τονίζοντάς του ότι πρέπει να επιμείνει. Η πρώτη αυτή φάση της δράσεώς του, η Ιερεμία, διαρκεί πόσο λέτε? 6 χρόνια, από το 627 έως το 621 π.Χ. Ακολουθεί τώρα μια μακρά περίοδο σιωπής, 12 περίπου ετών, και το 609 ο προφήτης Ιερεμίας, όριμος πλέον άνδρας, εμφανίζεται και πάλι στο πνευματικό στίβο. Το κράτος των Ασσυρίων εντωμεταξύ έχει καταλυθεί από τους Βαβυλωνίους 612 π.Χ. Στην Ιουδαία, ύστερα από θρησκευτική μεταρρύθμιση του βασιλιά Ιωσία 640 έως 609 π.Χ. υποχώρησε κάπως η ειδωλολατρεία, όμως άρχισε η φοβερή τυπολατρεία. Άλλο κακό αυτό. Οι άνθρωποι φρόντιζαν μόνο να τηρούν τους τύπους της θρησκείας, να πηγαίνουν στο ναό, να προσφέρουν θυσίες, χωρίς να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Ιερεμίας όμως αρχίζει και πάλι, παιδιά, το φλογερό κηρυγμά του. Στυλιτεύει τα άτοπα της ισραηλιτικής θρησκείας, καυτηριάζει την ανήθικη διαγωγή λαού και αρχόντων. Η αντίδραση εναντίον του μεγαλώνει και οξύνεται. Στην πατρίδα του, την Αναθόβ, οργανώνουν μια συνωμοσία για να το δηλητηριάσουν. Στα Ιεροσόλυμα, ύστερα από μια προφητεία του εναντίον της πόλεως, ο στρατηγός του ιερού, ο Πασχόρ, τον συλλαμβάνει εξαγριωμένος, το φραγγελώνει 40 χτυπήματα, χωρίς καμιά δίκη,
δίκη δεν έκανε δίκη, και στο τέλος το ρίχνει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο του τείχους, σφίγγοντάς του τα χέρια και πόδια με ένα ξύλο βασανισμού. Ύστερα όμως από 2 ημέρες ο Ιερεμίας αποφυλακίζεται και προλέγει στο Πασχόρ ότι θα πεθάνει αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα και εκεί θα ταφεί με όλους τους φίλους του που τους γελά με ψεύδεις και με ψέματα και προφητείες ψευτικές. 20,6. Πράγμα που έγινε στα επόμενα χρόνια. Παιδιά, έγινε, του γράφει Αγία Γραφή. Αλάνθαστο. Δεν λέει ψέματα. Η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα όλο και πιο εχθρική γύρω από τον προφήτη. Του απαγορεύουν να πηγαίνει στο ναό. Ο Ιερεμίας αισθάνεται μέσα του να κάπτεται το θάρρος του. Με ειλικρίνεια λέει στο Θεό ότι λυγίζει. Όμως ο Κύριος του απαντά. Άφησε τις αφιβολίες σου και συνέχισε το έργο σου. Εάν χωρίσεις τον τίμιο λόγο του Κυρίου από ανάξιες προσωπικές σου σκέψεις, θα είσαι σαν το στόμα μου. Αυτοί οφείλουν να επιστρέψουν σε εσένα και όχι εσύ προς αυτούς. Θα σε πολεμήσουν, όμως δεν θα σε συντρίψουν, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε σώζω. Παύλο, κεφάλαιο 15, 19, 20 στίχους. Οι άρχοντες περιφρονούν τις προφητικές προειδοποιήσεις του Ιερεμία και οι συμφορές ξεσπούν η μία κατόπιν της άλλης στο βασίλειο του Ιούδα. Το 598 π.Χ. ο Ναβουχοδονόσορ πολιορκεί την Ιερουσαλήμ, πυρπολεί την πόλη και λαιλατεί το ναό. Ο βασιλιάς Ιωακείμ, ο οποίος πριν από λίγο καιρό υπεροπτικά είχε σχίσει ένα προφητικό μήνυμα του Ιερεμία που μιλούσε για όλα αυτά, σκοτώνεται και ο διάδοχός του Ιεχονίας οδηγείται εχμάλωτο στη Βαβυλώνα με 10.000 Ιουδαίους. Η τρίτη και τελευταία φάση της ζωής του προφήτη είναι και αυτή γεμάτη διωγμούς, φυλακίσεις, βασανιστήρια μετά από μια επανάσταση του Ιουδαίων κατά των Βαβυλωνίων. Ο Ναβουχοδονόσορ πολιορκεί στενά τα Ιερουσόλυμα, την Ιερουσαλήμ. Άρχοντες και λαός τυφλωμένοι από την αμαρτία, τυφλωμένοι από την αμαρτία, προσέξτε το, παιδιά μου, παιδιά μου. Δεν θέλουν να ακούσουν και να συμμορφωθούν με τις σοφές υποδείξεις του Ιερεμία. Όλες του όμως οι προφητείες πραγματοποιούνται κατά γράμμα. Η Ιερουσαλήμ καταλαμβάνεται, λαιλατείται και πυρπολείται, καίγεται. Με σπαραγμό ψυχής ο προφήτης παρακολουθεί το φρικτό θέαμα της πόλεως και του λαού για τη σωτηρία των οποίων είχε τόσο παλέψει και τόσο μαρτυρήσει, και θρηνεί πικρά. Εχμάλωτος και αυτός των Βαβυλωνίων παίρνει το δρόμο της εξορίας μαζί με τους άλλους συμπολίτες του. Οι αντάβγες της πυρπολημένης πόλεως φωτίζουν με ένα μακάβριο κόκκινο φως τη μακριά σειρά των εκμαλώτων. Τέλος φθάνουν στην Ραμά, 10 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ. Εκεί οι Βαβυλώνοι αναγνωρίζουν το σεβάσμιο γέροντα και τον περιβάλλουν με πολλές τιμές. Τον αφήνουν ελεύθερο να τους ακολουθήσει ή να μείνει στην Ιουδαία. Ο προφήτης προτιμά τη χειρότερη για αυτόν λύση, να παραμείνει στη χώρα και να βοηθήσει τον διοικητή Γοδολία που ο Ναβουχοδονόσορ εγκατέστησε εκεί. Ύστερα από λίγο όμως δολοφονείται ο Γοδολίας από κάποιο φανατικό Ιουδαίο και νέα περιπέτεια αρχίζει για τα απομεινάρια του λαού. Παρά τη γνώμη του Ιερεμία, οι Ιουδαίοι παρασυρώμενοι από το φόβο και τις φήμες για καλύτερη ζωή στην Αίγυπτο αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το πάτριο έδαφος και να τραβήξουν κατά το νοτιά. Ο προφήτης ο Ιερεμίας με βουρκωμένη καρδιά ακολουθεί την πέρθυμη αυτή πορεία, ενώ στη σκέψη του γυρίζουν και πάλι οι δραματικές αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής ζυμωμένης με δάκρυα.
και υδρότα στην υπηρεσία του Θεού και του λαού του. Τέλος, φθάνουν στην πόλη Τάφνας, βόρειο-ανατολικά του δέλτα του Νείλου, στα σύνορα Αιγύπτου και Παλαιστίνης, όπου η Ερεμίας δεν πάβει να καθοδηγεί τους άστατους Ιουδαίους που παρασύρονται και πάλι στην ειδωλολατρία. Εδώ χάνονται τα ίχνη του μεγάλου προφήτη. Κατά μία αραβινική παράδοση, ο Ιερεμίας εκμαλωτίστηκε μαζί με τους συμπολίτες του όταν το 568 π.Χ. ο Ναβουχοδονόσορ εισέβαλε στην Αίγυπτο. Κατά άλλη παράδοση, λιθοβολήθηκε από τους κληροτράκιους συμπατριώτες του στην Τάφνας. Όμως, αν και τα ίχνη του θανάτου του Ιερεμία είναι ακαθόριστα, τα ίχνη που άφησε με τη ζωή του ο μεγάλος αυτός προφήτης χαράχτηκαν βαθιά στην ιστορία του λαού του και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ο αδάμαστος χαρακτήρας του, οι προφητείες, τα κηρύγματά του με τη βαθύτητα των ύψος των ιδεών και την ποιητική τους δύναμη δεν έπαψαν, παιδιά, να μεταφέρουν διαυγή φωνή, τη φωνή του Θεού μέσα στη βοή των αιώνων και να ασκούν μια επίδραση βαθιά στη ζωή των ανθρώπων. Θα μπορούσα να σας πω κι άλλα σε αυτό το θέμα. Θα τα αφήσω όμως προς το τέλος να το δούμε λιγάκι, γιατί έτσι δεν πειράζει, το πω τώρα. Από την τρίτη φάση της δραματικής ζωής του προφήτη Ιερεμία, δηλαδή από την πρώτη καταστροφή του Ιερουσαλήμ το 598 έως την οριστική πτώση της το 587, θα περιοριστώ να σας αναφέρω μόνο ένα περιστατικό που δείχνει αφενός μεν το σθένος του προφήτη, αφετέρου τη φοβερή κακία που αντιμετώπισε. Και αυτό το κάνω γιατί πολλές φορές όταν κάνουμε, είμαστε κοντά στον Χριστό και στην Εκκλησία Του, νομίζουμε ότι μόνο εμείς και μόνο εμάς κυνηγούν κλπ. Δεν είναι έτσι όμως. Βρισκόμαστε στο έτος 587 π.Χ. Βασιλιάς της φυλής του Ιούδα είναι ο Σεδεκίας. Οι Ιουδαίοι παρά τη συμβουλή του Ιερεμία επαναστατούν κατά του Βαβυλωνίου. Ο Ναβουχοδονόσορ καταλαμβάνει την Παλαιστίνη και πολιορκεί την Ιερουσαλήμ. Ο Σεδεκίας, ελπίζοντας τους Αιγύπτιους που τον παρακίνησαν να επαναστατήσει και στα οχυρά τείχη της πόλεως, αντιστέκεται. Πράγματι, ο Φαραώ, προσπαθώντας να ματαιώσει την κατάληψη της Ιερουσαλήμ, στέρνει προς ενίσχυση των Ιουδαίων τα στρατεύματά του. Η Βαβυλώνη όμως, μόλις εμφανίζεται ο Αιγυπτιακός στρατός, λύνουν την πολιορκία της Ιερουσαλήμ για να τους αντιμετωπίσουν. Οι πολιορκούμενοι παίρνουν θάρρος. Οι ψευδοπροφήτες βεβαιώνουν ότι ο εχθρός δεν πρόκειται να επιστρέψει. Οι άρχοντες σπέβδουν να επιβάλλουν και πάλι το ζυγό στους δούλους, τους οποίους υπό την πίεση της ανάγκης είχαν ελευθερώσει. Μην ξεγελάτε τους εαυτούς σας με λόγια απατηλά, ειδοποιεί ο Ιερεμίας. Οι Χαλδαίοι θα ξανάρθουν. Οι άρχοντες ζητούν αφορμή να τον εκδικηθούν και δεν αργούν, παιδιά, ακούτε, να την βρουν. Μια μέρα, κατά την περίοδο αυτή που η πολιορκία έχει λυθεί, ο Ιερεμίας πάει να βγει από την πόλη για να τακτοποιήσει κάτι κληρονομικές του υποθέσεις, καθώς φτάνει στην βόρεια πύλη της Ιερουσαλήμ, στην πύλη του Βενιαμίν. Ο αρχηγός της φρουράς του συλλαμβάνει. Τους Χαλδαίους δραπετεύει, τους λέει. Ακούτε τι λέει. Τι λέει στους Χαλδαίους, δραπετεύει. Παρά τις διαμαρτυρίες του προφήτη, τους συλλαμβάνει. Τον οδηγούν στους άρχοντες, οι οποίοι τον ραβδίζουν και τελικά τον ρίχνουν σε μια υγρή και σκοτεινή φυλακή. Με την κατηγορία της προδοσίας. Τα γεγονότα εξελίσσονται ραγδαία. Οι Βαβυλώνιοι νικούν τους Αιγυπτίους και επιστρέφουν για να πολιορκήσουν με περισσότερο πείσμα την Ιερουσαλήμ. Στην αμηχανία του βασιλιά Σεδεκίας καλεί κρυφά τον προφήτη. Και είναι το καλή,
για να δεις την αλήθεια φυσικά. Μήπως υπάρχει κανένα μήνυμα από τον Θεό, το ρωτά ο Σεδεκίας. Ναι, απαντά, χωρίς περιστροφές εκείνος. Θα παραδοθεί στα χέρια του βασιλιά της Βαβυλώνας. Και προσθέτει, αλήθεια, βασιλιά, σε τι αδίκησα του αυλικού και το λαό, ώστε να με κλείσει τόση σκοτεινή αυτή φυλακή του γραμματέα Ιωνάθαν. Με αυτή τη φυλάκιση, πού είναι οι προφητείες που σας διαβεβαίωσαν ότι δεν θα επανερχόταν ο βασιλιάς της Βαβυλώνας? Ο Σεδεκίας, φοβούμενος χειρότερα κακά, διατάσσει να τον βάλουν στην αυλή της φυλακής και να του δίνουν καθημερινά λίγο ψωμί. Και εδώ η Ιερεμίας δεν πάβει να εξαγγέλει την αλήθεια, έστω και πικρή στους Ιουδαίους. Έτσι πρέπει να είναι, παιδιά, αγόρια μου και κορίτσια μου. Η πολιορκία ολοένα σφίγγει στα σιδερένια σπτανάλια, σαν τη σιδερένια τανάλια, έτσι όπως σφίγγει η σπτανάλια, και κάνει αυτό πράγμα, ναι. Πείνα και πανούκλα απειλούν την πόλη. Σας θυμίζετε κάτι τέτοιο? Το φυλακισμένο προφήτη απασχολεί το απότερο μέλλον του Ιουδαϊκού λαού. Βλέπει την καταστροφή που φθάνει καλπάζοντας. Όμως αναρωτιέται, αν εδώ τελειώνει η ιστορία του λαού, το προφητικό του βλέμμα, ενισχυμένο από το φως της Θείας Αποκαλύψεως, βλέπει το μέλλον και προφητεύει τη μελλοντική αποκατάσταση του λαού. Αλλά ακόμη εισδύει πιο βαθιά στο απότερο μέλλον και προφητεύει την έλευση του Μεσσία, που θα ιδρύσει μια νέα πνευματική και ακατάλληλη βασιλεία. Εν τω μεταξύ η κατάσταση χειροτερεύει. Ο Ιερεμίας συμβουλεύει την παράδοση, πράγμα που εξαγριώνει τους άρχοντες. Μανιασμένοι το ρίχνουν σε ένα λάκκο γεμάτο λάσπη, όπου θα πέθαινε με τρόπο φρικτό αν κάποιος ξένος Αιθίωπας που ονομαζόταν Αβδεμέλεχ δεν μεσολαβούσε στο βασιλιά. Ο Σεδεκίας καταλαβαίνει το σφάλμα του και λέγει στον Αβδεμέλεχ. Αβδεμέλεχ, πάρε τους τρεις ανθρώπους και βγάλε τον Ιερεμία από το λάκκο. Έτσι. Τι έκανε ο Αιθίωπας, ο Αβδεμέλεχ. Ειδοποιεί το Σεδεκία. Συγκινούμε, αδέλφια μου, συγγνώμη. Πράγματι εκείνος πέφτει στο λάκκο όπου αργοπεθαίνει ο προφήτης. Δέσου προσεκτικά, του φωνάζει. Σε λίγο οι άνδρες σύρουν με δυσκολία έξω το εξαρτημένο κατάδικο. Ο Σεδεκίας ζητά και πάλι μυστικά τη γνώμη του προφήτη και εκείνος του συμβουλεύει να έρθει σε συνεννόηση με τους Βαβυλωνίους, αλλά ο βασιλιάς δεν πείθεται. Τον Ιούλιο του 587 π.Χ. τα τείχη της πόλεως υφίσταται το πρώτο ρήγμα και τον Αύγουστο του Ιερουσαλήμ πέφτει στα χέρια του Βαβυλωνίου. Ακολουθεί άγρια λαιλασία το πάντο. Ο ναός παραδίδεται στις φλόγες, τα τείχη κατεδαφίζονται και το μεγαλύτερο μέρος του λαού, ιδίως από τους εύπορους, ο πιο εύπορος σύρεται εχμάλωτο στην Βαβυλώνα. Αυτό έτσι προσγνώση και συμμόρφωση για όλους μας, αδέρφια μου και αδελφές μου. Με οδηγώ λοιπόν τη μορφή του Ιερεμία. Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε καλύτερα το ρόλο των προφητών μέσα στην ιστορία. Πρώτα όμως θα ήθελα να ρωτήσω ποια άλλα ονόματα προφητών εκτός του Ιερεμία γνωρίζετε. Το Μωυσή, μάλιστα, το Σαμουήλ, τον Ηλία, τον Ελισαίο, τον Δαβίδ, τον Άθα και άλλοι και ύστερους ικανοί, οι οποίοι δρούν από το 800 έως το 400 π.Χ. Όμως οι Ισαΐας, οι Ζεϊκίλ, Δανιήλ, ο Σιέ, Αμός, Ιωνάς και άλλοι για ένα μεγάλο διάστημα κατόπιν η προφητική φωνή ατονεί για να ακουστεί τελικά η φωνή του προδρόμου. Μεγάλος αυτό προφήτης, ο οποίος είναι ο τελευταίος της Παλαιάς Διαθήκης και ο πρώτος της Καινής, που όχι μόνο προείπε την έλευση του Χριστού, αλλά και τον έδειξε. Τι ήσαν όμως οι προφήτες? Καταρχήν θυμάστε πως άρχισε το έργο ο Ιερεμίας.
Μάλιστα. Πώς το άρχισε? Τον κάλεσε ο ίδιος ο Θεός, σε αντίθεση με τους βασιλιάδες και τους ιερείς, οι οποίοι λάβαν τα αξιώμα κληρονομικά. Οι προφήτες εκλέγονταν από τον ίδιο τον Θεό, από όποιον τίποτε φιλεί η κοινωνική τάξη που ήθελε ο Θεός μας. Ο Ισαΐας το 765 έως 700 από Χριστού καταγόταν από ευγενική οικογένεια. Ο Ιερεμίας, όπως είδαμε, ήταν γιος ιερέα, ενώ ο Αμός το 750 π.Χ. ήταν βοσκός. Επίσης υπήρχαν και γυναίκες προφήτηδες, όπως η Δεβόρα και η Μαριάμ. Η προφητική λοιπόν αποστολή δινόταν σε εκλεκτές ψυχές που διακρίνονταν, αδέρφια μου και αδερφές μου, για την ευσέβεια και την ειλικρίνειά τους απέναντι στο Θεό, καθώς για την αγιότητα του βίου τους, της ζωής τους. Η παλμή της καρδιάς τους ήταν απόλυτα συντονισμένη με το θέλημα του Θεού, γι' αυτό και συνεχώς άκουγα τη φωνή για κάθε ζήτημα. Ο Αβδελέμεχ, όπως σας είπα, ο Αιθίωπας που έσωσε τον προφήτη, ήταν Αιθίωπος. Βλέπετε, η καρδιά του ανθρώπου που αγαπά συμπεριφέρεται διαφορετικά. Δεν πάει να έχει όποιο χρώμα, όποια φυλή κλπ. Όταν ο άνθρωπος μέσα του έχει κάτι πολύ ωραίο, για να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα τι ακριβώς ήταν οι προφήτες, ας θυμηθούμε τι είπε ο Θεός όταν κάλεσε τον Ιερεμία. Ποιος από εσάς το θυμάται που με ακούσατε, αν με ακούσατε? Να, έβαλα τα λόγια μου στο στόμα σου, Ιερεμίας 1:9. Κι άλλο, θα εκείνη σαν το στόμα μου. Ο προφήτης λοιπόν ήταν το στόμα του Θεού. Ήταν εκείνος που μιλούσε εν ονόματι του Θεού αντί του Θεού. Και το ρήμα πρόφημη σημαίνει μιλώ εξ ονόματος άλλου, αναγγέλω. Ο προφήτης λοιπόν είναι ο αγγελιοφόρος, ο διερμηνέας του Θείου Λόγου. Γι' αυτό ακριβώς, όπως λέει ωραιότατα ο Μέγας Βασίλειος, οι προφήτες βλέπουν όχι μόνο τα μέλλοντα, αλλά και τα σφάλματα και τις ελλείψεις των παρόντων. Τα θεία μηνύματα δίνοντας στους προφήτες με διάφορους τρόπους, συχνότερα όμως δια εσωτερικής αποκαλύψεως και εμπνεύσεως. Γι' αυτό ακριβώς πριν από την προφητεία διαβάζουμε «Λόγος Κυρίου εγένετο προς εμέ» ή «Λόγος γενόμενος παρά Κυρίου εις Ιερεμία». Κατά την αποκάλυψη αυτή οι προφήτες δεν ήταν σε κατάσταση παραλυρήματος, όπως η εθνική μάντης μάγοι, φωτιζόμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Οι Άγιοι Προφήτες αποκτούσαν μεγαλύτερη δύναμη και φώτιση πνευματική. Τα λαμβανόμενα μηνύματα, παιδιά μου, μεταδίδονταν από τους προφήτες επίσης με διαφορετικούς τρόπους, με λυρικά ποίηματα ή με πεζά κηρύγματα, παραβολικά, υπομορφή σύντομου οράματος, λατρευτικού ψαλμού, θρήνου, διάφορες τρόπους. Αυτή η ποικιλία εξαρτάται από την προσωπικότητα ποιον, των προφητών. Βλέπετε, δεν χαλάει την προσωπικότητα ο Θεός μας. Το περιεχόμενο του μηνύματος είναι αυστηρό αλλά και παρήγορο ταυτόχρονα. Κτυπούν αμήλικτα την αμαρτία, παρακινούν επίμονα την τήρηση του θελήματος του Θεού. Θυμάστε τι είπε ο Θεός στον Ιερεμία όταν το κάλεσε? Να σας το θυμίσω, εγώ σας το λέω. Να, σε εγκατέστησα σήμερα προφήτη επί λαούς και βασιλείς για να ξεριζώνεις, να γκρεμίζεις, να καταστρέφεις, να νοικοδομείς και να φυτεύεις. Ιερεμίας 1:10. Οι προφήτες συχνά προλέγουν μια ποινή ως τιμωρία των αμαρτιών ή αναγγέλουν τη θαυμαστή σωτηρία ως ανταμοιβή της μετάνοιας που ζητούν. Συχνά το παραπέτασμα του μέλλοντος ανοίγει και βλέπω πολύ μακριά, έως το βάθος της ιστορίας, έως την τελική νίκη του Θεού. Έτσι μας μιλούν για τους μεσιανικούς χρόνους που θα έρχονταν ύστερα από πολλούς αιώνες και για το τέλος της ιστορίας. Όμως πάντοτε δίνουν ένα μάθημα για το άμεσο μέλλον. Η εκπλήρωση των προφητιών τους που αφορούν το άμεσο μέλλον είναι η εγγύηση της αλήθειας
και των άλλων προφητιών που αφορούν το απότατο. Αν κρίνετε, φίλοι μου και φίλες μου, από όσα ακούσατε από τον Ιερεμία, ποιο ήταν το έργο των προφητών, τι έκανε ο προφήτης, πού και πώς και από τι αγωνίστηκε, ναι, το έργο των προφητών είναι πολύπλευρο. Πρώτον, προσπαθούν να απελευθερώσουν το λαό από την ειδωλολατρία. Είναι οι σάλπικες της αλήθειας που οικούν αδιάκοπα για να οδηγήσουν το λαό στην αληθινή περί Θεού ανθρώπου και ζωής γνώση. Είναι στην κυριολεξία οι μεγαλύτεροι θεολόγοι. Μιλούν περί Θεού και ο Θεός μιλάει για αυτό. Δεύτερο, σαν συνέπεια του πρώτου έρχεται το ότι είναι οι εμπνευσμένοι κοινωνικοί εργάτες, στιγματίζουν με θάρρος την αδικία, ξεσκεπάζουν την ηθική διαφθορά, υπερασπίζουν τους φτωχούς, αγωνίζονται για την επικράτηση της δικαιοσύνης. Όταν άρχοντες και λαός τους ακούν, σώζονται. Όταν τους περιφρονούν, καταστρέφονται. Τρίτον, οι προφήτες αποστέλλονται στον Ισραηλιτικό λαό, όμως ο ρόλος τους είναι πολύ ευρύτερος, είναι παγκόσμιος. Να, σε εγκατέστησα σήμερα προφήτη επί λαούς και βασιλίσει του Θεό στον Ιερεμία. Με δυο λόγια, ο προφήτης είναι άνθρωπος τον οποίο ο Θεός αποκαλύπτει την αλήθεια και τη βουλή του, ο οποίος κρίνει τα παρόντα και βλέπει τα μέλλοντα με το φως του Θεού και ο οποίος αποστέλλεται από το Θεό τους ανθρώπους για να εξαγγείλει με το λόγο και τη ζωή του το θείο θέλημα. Άρα ως δίδαγμα μπορούμε να πούμε τα προφητικά στόματα είναι σάλπικες στις αλήθειες. Και το ρητό που σημαίνει από την Αγία Γραφή θα το διαβάσουμε στις πράξεις των Αποστόλων στην Καινή Διαθήκη 3 κεφάλαιο 21 στίχο. Ελάλησε ο Θεός δια στόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών. Δηλαδή ο Θεός μίλησε με το στόμα των Αγίων προφητών. Όπως λέει και κάποιος βαθύς μελετητής των προφητών που ασχολήθηκε σε όλη του τη ζωή με το έργο τους, κάθε άνθρωπος προσπαθεί να διαπλάσει μέσα του ένα άγιο κόσμο, είναι σαν ένας μικρός προφήτης. Ακούτε? Και αν εσείς παιδιά μου προσπαθήσετε να μιλήσετε αυτό που ακούτε στο κατηχητικό σε άλλα παιδιά και εμείς το ίδιο, τι κάνουμε? Έργο προφήτου, μικροί προφήτες είμαστε. Όλοι οι χριστιανοί λοιπόν σε ένα βαθμό μπορούν να μιμηθούν τους προφήτες. Σε τι όμως, πιο συγκεκριμένο, εμείς μπορούμε να εμπνευστούμε από το παράδειγμά τους? Δηλαδή, α, από την αφοσίωσή τους στο Θεό. Από την αφοσίωσή τους στο Θεό. Β, από την ειλικρινή αγάπη τους για το λαό. Από την ειλικρινή, όχι συμφεντολογική και πονηρή και λοιπά και σκόπιμη και εγωιστική, αλλά από την ειλικρινή αγάπη τους για το λαό. Και τρίτον, από τη σταθερότητα και την επιμονή στο έργο τους. Παρά τις επιθέσεις, τις συκοφαντίες, τις απειλές που συναντούν, δεν λυγίζουν. Συνεχίζουν ηρωικά να κηρύττουν την αλήθεια, να χτυπούν την αδικία και την ειδωλολατρία, να εξαγγέλουν το θέλημα του Θεού. Και εμείς, όταν συναντούμε πόδια και διωγμούς από κακούς και μοχθηρούς ανθρώπους που δυστυχώς υπάρχουν, ας μην λυγίζουμε. Ας προχωρούμε σταθερά, ακρόνητοι στο καθήκον μας, με εμπιστοσύνη στο Θεό. Θυμάστε τι είπε ο Ιερεμίας? Ο Θεός όταν πήγε να καμφθεί από τις αντιδράσεις των ασεβών ανθρώπων, θυμάστε τι είπε? Είπε, όταν ο Ιερεμίας κοίταγε, δεν μπορούσε άλλο, πώς να πούμε, αυτοί οφείλουν να επιστρέψουν σε σένα και όχι εσύ προς αυτούς. Το ακούτε, παιδιά μου? Σε εσάς που σε στεγοντά στον Χριστό και στην Εκκλησία του. Θα σε πολεμήσουν όμως, δεν θα σε συντρίψουν, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε σώζω. Στον δρόμο λοιπόν που μας δείχνουν οι προφήτες, ας βαδίζουμε πάντοτε, φίλοι μου και φίλες μου, αγόρια μου και κορίτσια μου, κορίτσια μου και αγόρια μου, για να αποφύγουμε τις κακοτοπιές και τους βάλτους της αμαρτίας. Όταν μεγαλώσετε θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε να διαβάσετε τα έργα που μας άφησαν.
δηλαδή την Αγία Γραφή, και προπαντός να ακολουθείτε το ηρωικό παράδειγμά τους, το θάρρος, την ειλικρίνεια, τη σταθερότητά τους. Οι προφήτες δεν ήταν ανεμοδείχτες που έδειχναν όπου φυσάει ο άνομος του συμφέροντος ή της γνώμης των ισχυρών. Ανεμοδείχτες, προσέχτε, που υπάρχουν σήμερα στην εποχή μας πάρα πολλοί τέτοιοι, δυστυχώς, και υψηλά υστάμενοι και με μεγάλες θέσεις, που είναι ανεμοδείχτες. Όχι, ήσαν οι αλάνθαστες πηξίδες που χωρίς να επηρεάζονται από τίποτε άλλο έδειχναν σταθερά προς την κατεύθυνση της αλήθειας, της δικαιοσύνης του Θεού. Γι' αυτό έχουν και μοναδική αξία, και εμείς ας προσπαθήσουμε στη ζωή μας να είμαστε πηξίδες, σταθερά στραμμένοι στο Θεό και όχι ανεμοδείχτες. Σας ευχαριστώ. Σας ζητώ συγγνώμη. Καλή δύναμη. Με θάρρος, με πίστη και αγάπη.